Τας του πλάνου παγίδας εκφυγώνει ερώτατε, απλάνος επορεύθης διαβίου πατήριμον Νικόλαε αείδη με πλανά ουράνια χαρίσματα λάβων αγρυπνή. Μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Νικολάου του Πλανά. Ο Άγιος γεννήθηκε το έτος 1851 στην Άξο. Οι γονείς του, καπετάν Γιάννης και Αυγουστίνα, ήταν άνθρωποι ευσεβείς, καλοκάγαθοι και εύποροι. Είχαν και ένα εμπορικό καΐκι που πήγαινε από την Άξο στη Σμύρνη, Κωνσταντινούπολη, ακόμη και στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Μέσα σε κάποιο από τα κτήματά τους είχαν και ένα μικρό παρεκκλήσιο, αφιερωμένο στον Άγιο Νικόλα. Ο Άγιος Νικόλας ο Πλανάς από βρεφικής ηλικίας ήταν αγιασμένος. Τις περισσότερες φορές ως παιδί ήταν στον ιερό αυτό ναό και περνούσε πολλές ώρες εκεί, ψάλλοντας όσα ήξερε και φορώντας πολλές φορές αντί ιερατικού φελωνίου κάποιος εντόνι μιμούμενος στους ιερείς. Μία μέρα έψαλε τόσο κατανυκτικά, ώστε προκάλεσε το θαυμασμό των περιστατικών. Η όλη του ζωή από τα παιδικά του χρόνια ακόμα προέλεγε τη μέλουσα ζωή και πολιτεία του. Τις θείες θαυματουργικές δυνάμεις έλαβε με τη χάρη του Θεού από τα παιδικά του χρόνια. Έτσι γνώριζε τον καταποτισμό του καϊκιού έξω από την πόλη και το είπε στους γονείς του. Τα πρώτα γράμματα τα έμαθε από τον παππού του, πατέρα της μητέρας του, ιερέα Γεώργιο Μελισσουργό, κοντά στον οποίο έμαθε να διαβάζει το Ιερό Ψαλτήριο. Μαζί του επίσης πήγαινε στις θείες λειτουργίας και διακονούσε στο Ιερό Βήμα, ενώ παράλληλα δεχόταν τα νάματα της θείας λατρείας. Όταν ο Άγιος Νικόλαος ήταν 14 ετών, ο πατέρας του άφησε τον κόσμο αυτό. Έτσι η μητέρα του, μαζί με την αδελφή του, πήγαν στην Αθήνα και πήγε και ο ίδιος μαζί τους. Έμεναν στην περιοχή που είναι μεταξύ του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου της Πλάκας και του Ναού του Αγίου Παντελεήμονος Ηλισσού, όπου υπήρχαν πολλοί ναξιώτες. Μοίρασαν με την αδελφή του την πολύ αξιόλογη πατρική τους περιουσία, αλλά το μερίδιό του το έκανε ενέχειρο για κάποιο πτωχό που δεν του το επέστρεψε ποτέ. Έτσι παρέμεινε για όλη του τη ζωή φτωχός. Σε ηλικία 17 ετών συνήψε τίμιο γάμο κατόπιν πιέσεως της μητέρας του, με την Ελένη Υπερβελεγγύου από τα Κύθυρα. Από το γάμο αυτό απέκτησε ένα γιο, τον Ιωάννη. Ύστερα από κάποιο διάστημα πέθανε η σύζυγός του. Στις 28 Ιουλίου του έτους 1879 χειροτονήθηκε διάκονος στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος της Πλάκας. Στις 2 Μαρτίου του 1885 χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και τοποθετήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Ηλισσού. Και στην ενορία αυτή και στην ενορία του Αγίου Ιωάννου της Οδού Βουλιαγμένης υπηρέτησε. Στον Άγιο Ελισσαίο λειτουργούσε καθημερινά. Ο Άγιος Νικόλαος υπήρξε ο άνθρωπος του Θεού, ο λειτουργός του Υψίστου, ο άοκνος ιερουργός και λάτυρης του Τριαδικού Θεού. Δεν αγάπησε ποτέ του τα πλούτη. Όσα του έδιναν αμέσως τα έδινε στους πτωχούς. Είχε μισθοδοτήσει 11 οικογένειες χειρών και ορφανών. Χρόνια και χρόνια τους έδινε επίδομα, μέχρι που τα παιδιά τους έγιναν 14 ετών. Βοηθούσε νεαρούς διακόνους στις σπουδές τους. Ενίσχυε υλικά και πνευματικά όσους το είχαν ανάγκη. Υπήρξε ο ακαταπώνητος. Για μισό και πλέον αιώνα λειτουργούσε καθημερινά. Λυτός, απέριτος σε όλες του τις εκδηλώσεις.
πλούτος του και θησαυρός του, κέντρο της ζωής του ήταν η Θεία Λειτουργία. Απλός και πανέξυπνος, εύστοχος στις απαντήσεις του, συνδύαζε την απλότητα και την ιεροπρέπεια, την αφέλεια με την αγιότητα. Δεν είχε σπουδάσει σε πανεπιστήμια, ούτε σε εκκλησιαστικές σχολές, ούτε σε λύκεια και γυμνάσια. Και ίσως να μην φίτησε και σε καμία τάξη του ελληνικού σχολείου. Όμως άριστα κατήχε τη σοφία του Θεού. Ο Θεός δόξασε τον Άγιο Νικόλαο με τον αθαυματουργή. Είναι αμέτρητα τα θαύματά του. Θεράπευε ασθενείς, απομάκρυνε δαιμόνια, προέλεγε τα μέλλοντα, έλυνε δύσκολα θέματα, συμβούλευε τα πρέποντα. Κάποια μέρα όμως, τον Ιούνιο του 1931, μετά τη Θεία Λειτουργία, ο Άγιος έπαθε μία ελαφρά λιποθυμία και μεταφέρθηκε στο σπίτι του. Εκεί παρέμεινε έως τον Οκτώβριο, χωρίς να λειτουργεί. Όμως καθημερινά με τη βοήθεια των πνευματικών του παιδιών, διάβαζε τον Όρθρο. Στις 23 Οκτωβρίου, ανήμερα του Αγίου Ιακώβου, λειτουργήσε για τελευταία φορά και από εκείνη την ώρα έμεινε στο κρεβάτι του προσευχόμενος για όλους. Ξημέρωσε η Κυριακή του Ασώτου, 28 Φεβρουαρίου του έτους 1932. Αυτή είναι η μέρα που λειτουργήσε για τελευταία φορά στο επίγειο Ιερό Θυσιαστήριο. Μετά τη Θεία Λειτουργία έχασε τις αισθήσεις του. Οι πιστοί και οι γιοί του τον φρόντισαν, αλλά παρόλες τις φροντίδες τους δεν μπόρεσαν να αναστρέψουν την πορεία που είχε πάρει η υγεία του. Ήταν 10 η ώρα το βράδυ της Δευτέρας Μαρτίου του 1932. Έκανε το σημείο του Τιμίου Σταυρού, ψιθύριζε προσευχές, είπε «Τον δρόμον τετέλευκα, δόξα σοι ο Θεός, η Θεία Χάρη να σας ευλογεί» και άφησε τον κόσμο αυτό. Το πρωί μετέφεραν το Ιερό του Λείψανο στο Ναό Αγίου Ιωάννου της Οδούς Βουλιαγμένης, εκεί όπου εφημέρευε. Για τρεις ημέρες ετέθη σε λαϊκό προσκύνημα. Οι λαϊκές εκδηλώσεις ήταν πρωτοφανείς και το πλήθος του λαού αναρρίθμιτο. Χιλιάδες λαού κατέφθαναν από το λεγανοπέδιο της Αττικής για να αποχαιρετήσουν τον σύγχρονο Άγιο. Στις 29 Αυγούστου του 1992, τα ιερά και θαυματουργά λείψανα του Αγίου Νικολάου του Πλανά τοποθετήθηκαν σε ασημένια Λάρνακα που σήμερα βρίσκεται στο δεξιό πλήτος του ιερού αυτού ναού. Έδειχνε μεγάλη υπομονή στους πειρασμούς και τις δοκιμασίες. Έλεγε κάποτε ο ίδιος συμβουλεύοντας μία πνευματική του κόρη. «Εγώ παιδί μου, με την υπομονή τα έβγαλα πέρα τα τόσα σκάνδαλα που μου παρουσιάζονταν». Εξηγεί σε μία κόρη του γιατί να μην θυμώνει και λέει «Κι εγώ δεν ξέρω να μιλήσω, ξέρω, αλλά σκέφτομαι το αποτέλεσμα και έτσι σιωπώ». Ο Παπανικόλας ο Πλανάς λειτουργούσε καθημερινά χωρίς διακοπή, σε διάστημα μισού αιώνα. Στο διάστημα αυτό τύχαινε κάποτε να μην έχει πρόσφορο. Πάντοτε όμως εξοικονομούσε είτε από τους πιστούς είτε από τους γύρω φούρνους. Κάποια μέρα είχε προχωρήσει όρθρος αρκετά, αλλά πρόσφορο δεν φαινόταν πουθενά. Έστειλε να ψάξουν τους φούρνους και τις νοικοκυρές που είχαν τα πάντα. Κοίταξε και στα ντουλάπια του ιερού, μήπως είχε αφήσει άλλος ιερέας. Μα κανένα αποτέλεσμα. Στενοχωρήθηκε μέχρι δακρύων. Κάποια στιγμή τον βλέπουν να βγαίνει στην ωραία πύλη κρατώντας ένα πρόσφορο φρέσκο-φρέσκο. Το είχε βρει πάνω στην Αγία Τράπεζα. «Κοιτάξτε, παιδιά μου, τι σημείο μου έκανε ο Θεός», είπε συγκινημένος και χαρούμενος. Όλα τα θαύματα σημεία τα έλεγε. Τα θεωρούσε φυσικά γιατί είχε μεγάλη πίστη. Στα συναξάρια συναντάμε ασκητές που τους υπηρετούσε Άγγελος Κυρίου. Πολύ φυσικό λοιπόν να υπηρετούσε Άγγελος Κυρίου και τον Παπανικόλα, τον εντός του κόσμου διαβούντα αληθινών ασκητή. Αρκετοί ενωρίτες του, κυρίως μικρά παιδιά, τον έβλεπαν όταν λειτουργούσε κυριολεκτικά μεταρσιωμένο. Η φήμη του Παπανικόλα διηγείται σεβαστή γυναίκα, είχε απλωθεί σε όλη την Αθήνα. Κάποτε, παραμονή Χριστουγέννων, ξεκίνησα με τα εγγονάκια μου για να κοινωνήσω από τα αγιασμένα χέρια του. Τότε στη Βουλιαγμένη ήταν ακόμη ερημιά. 20 χαμόσπιτα σκόρπια εδώ και εκεί και τριγύρω χωράφια. Στη θέση της σημερινής εκκλησίας υπήρχε ένα παλιό βυζαντινό εκκλησάκι, μικρό. Είχαν έρθει και άλλες οικογένειες με τα παιδάκια τους. Κάποια στιγμή που ο Παπανικόλας εμφανίστηκε στην ωραία πύλη, κρατώντας το Άγιο Ποτήριο, το εγγονάκι μου φώναξε «Γιαγιά, ο παπάς περπατάει στον αέρα».
Πάψε, του λέω, ενώ συγχρόνως σταυροκοπήθηκα. Πώς περπατάει στον αέρα? Τον βλέπω κι εγώ, φώναξε το άλλο παιδάκι. Στο μεταφόβου πλησιάσαμε όλες οι γυναίκες και τα παιδάκια για να κοινωνήσουμε. Ο Παπα-Νικόλας δεν είχε ακούσει τίποτε, αλλά κι αν είχε ακούσει, δεν έδωσε καθόλου προσοχή. Από τότε ερχόμουν πάντοτε εδώ και κοινωνούσα. Και κάθε φορά ήταν αδύνατο να μην ακούσω τα παιδάκια να φωνάζουν. Ο παπάς περπατάει στον αέρα. Δύο μικροί φίλοι, καθώς βάδιζαν στο δρόμο, συνάντησαν τον Άγιο Νικόλαο. Ο ένας από τους δύο ήταν τύπος αγαθός, και επειδή ήταν αγαθός, οι φίλοι του τον έλεγαν βλάκα, αλλά δεν συνέβαινε αυτό. Έτσι συνάντησαν τον Άγιο και λέει ο αγαθός στο φίλο του: «Κοίταξε να δεις, ο παπάς δεν πατάει στη γη». Και ο μένα αγαθός έβλεπε τον Άγιο 30 πόντους πάνω από το έδαφος, ο δε άλλος δεν μπορούσε να τον δει. Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης για τον Άγιο Νικόλαο τον Πλανά. Τις σύγχρονες γραπτές μαρτυρίες για την αγιότητα του Παπα-Νικόλα τις έχουμε από το σύγχρονό του Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Ο Παπαδιαμάντης ήταν ψάλτης του στο εκκλησάκι του Αγίου Ελισέου κοντά στο μοναστηράκι της Αθήνας. Έψαλε στους Εσπερινούς και τους Όρθους, στη Θεία Λειτουργία και τις Ολονικτίες, που τελούσε με κατάνοιξη αλλά και μεγαλοπρέπεια ο Παπα-Νικόλας, και μπόρεσε να εισδύσει στο βάθος της αγιασμένης αυτής ύπαρξης και να αντιληφθεί το πλήθος των χαρισμάτων. Τον επωνομάζει άξιο λειτουργό του υψίστου και τον αντιπαραβάλλει με τους επαγγελματικούς ιερείς, όπως τους αποκαλεί και συνεχίζει: «Γνωρίζω έναν ιερέα εις τας Αθήνας. Είναι ο ταπεινότερος των ιερέων και ο απλοϊκότερος των ανθρώπων. Δια πάσαν ιεροπραξίαν, αν του δώσεις μίαν δραχμήν ή 50 λεπτά ή μίαν δεκάραν, τα παίρνει. Αν δεν του δώσεις τίποτε, δεν ζητεί. Κάθε ψυχοχάρτη φέρον τα μνημονευταία ονόματα των δεθνεώτων, αφού άπαξ του το δώσεις, το κρατεί δια πάντοτε. Επί 2-3 έτη εξακολουθεί να μνημονεύει τα ονόματα. Εις κάθε προσκομινή δίν μνημονεύει 2 ή 3 χιλιάδες ονόματα. Δεν βαρύνεται ποτέ. Είναι αξιαγάπητος, είναι απλοϊκός και ενάρετος. Είναι άξιος του πρώτου μακαρισμού του Σωτήρος». Στις 2 Μαρτίου του 1884, όπως μαρτυρεί και ιδιόγραφο σημείωμά του, χειροτονήθηκε ιερέας στην εκκλησία του προφήτου Ελισέου, ένα ταπεινό εκκλησάκι στο κέντρο της αγοράς, στο οποίο αργότερα επρόκειτο να τελεί τις αγρυπνίες, με ψάλτες τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη και τον Αλέξανδρο Μωραϊτίδη. Επί 48 ολόκληρα χρόνια, μέχρι την οσιακή του κοίμηση, διακρίθηκε ως ο λειτουργικότερος ιερέας και άνθρωπος προσευχής, του οποίου η ζωή υπήρξε μία αδιάκοπη διακονία του θυσιαστηρίου. Τον Παπα-Νικόλα γνώρισαν ως λειτουργό και απλά ταπεινά εκκλησάκια γύρω από την Ακρόπολη, καθώς αναφέρει ο Φώτης Κόντογλου, στα οποία τελούσε κυρίως αγρυπνίες, όπως του Αηγιάννη του Κυνηγού, μετέπειτα Άγιος Ιωάννης της Οδού Βουλιαγμένης, των τριών ιεραρχών Παγκρατίου, του Αγίου Γεωργίου Κουκακίου, του Αγίου Λαζάρου, του Αγίου Φανουρίου Παγκρατίου, του Αγίου Σπυρίδωνος του Μαντουκά, του Αγίου Δημητρίου Λουμπαρδιάρη, αλλά και του Ιερού Ναού των Αγίων Ισιδώρων Λυκαβητού, όπου βρισκόμαστε. Αλλά τις Κυριακές και μεγάλες εορτές λειτουργούσε στην ενορία του Αγίου Παντελεήμονα Ηλισσού με τους λίγους ενορίτες. Προσήφιετο δια να τον αφήσουν να προσευχηθεί. Κατά την εποχή εκείνη ήταν Μητροπολίτης ο Μελέτιος Μεταξάκης και απειγόρευσε τις αγρυπνίες. Δεν μπορούσαμε να εννοήσουμε την αιτία. Πέρασε λίγος καιρός, έφυγε ο Μητροπολίτης Μεταξάκης, κατηργήθηκε η δέσμευση των αγρυπνιών. Κατόπιν ήλθε η αλλαγή του ημερολογίου. Νέα βάσανα, νέοι αγώνες για τον παππού, ιδίως όταν ξημέρωναν μεγάλες εορτές. Τι να κάνει? Στο βάθος του Αγίου Ελισέου ήταν αρκετά δωμάτια. Σε ένα από αυτά τα δωμάτια έμενε μία γυναικούλα, η κυρά Μάρθα, πολύ φτωχή κατά το ζήν, πολύ πλούσια κατά αγαθήν προαίρεση. Αυτή μας επέτρεψε να συγκεντρωθούμε στο μοναχικό της δωμάτιο, ο πατήρ Νικόλαος με τη συνοδεία του, απαρτιζωμένη από 6-7 πρόσωπα. Κατά τας 10 μετά μεσηβρίας ήμεθα όλοι παρόντες, αρχίσαμε τον όρθρον κατά τας 11. Και ως την 1 μετά τα μεσάνυχτα ήμεθα έτοιμη για τη Θεία Λειτουργία. Κατεβήκαμε από το υπερόν δωμάτιο με κίνδυνο να υποχωρήσει η σκάλα που έτριζε. Φτάσαμε όσο το δυνατόν αθορύβο στην εκκλησία του προφήτου. Μπήκαμε από την πίσω μικρά πορτούλα.
Ως φως είχαμε τα καντήλια που φώτιζαν τα ιερά πρόσωπα των Αγίων, οι οποίοι μας κοίταζαν σαν να μας γνώριζαν. Η Εκκλησία ήτο καταστολισμένη από μορφές Αγίων εικόνων φυσικού μεγέθους. Τέλος αρχίσαμε τη Θεία Λειτουργία. Να, βλέπαμε τον Παπα-Νικόλα με ασυνήθη ευχέρεια να προσπαθεί να πάρει καιρό, να αισθάνεται τη νύχτα ότι μας παρεχωρήθη για τον Άγιο αυτό σκοπό. Ως τα στρεις τα ξημερώματα είχαμε τελειώσει τη Θεία Λειτουργία. Αλυσμόνητος θα μείνει η λειτουργία αυτή, που με τόση κατάνοιξη, με τόση γαλήνη, ιερεύς και συνοδεία έπαθαν πνευματικήν αλλίωσιν κατά ψυχήν και διάνοια. Ο Άγιος είχε επισκεφθεί κάποιο λεπρό για να τον κοινωνήσει. Παίρνοντας την Αγία Λαβίδα για να κοινωνήσει το λεπρό, χύθηκε η Θεία Κοινωνία πάνω στο στόμα του λεπρού. Ο Άγιος, αψηφώντας τον κίνδυνο να κολλήσει την επικίνδυνη αρρώστια, έσκυψε και έκλειψε από το γεμάτο πληγές σώμα του λεπρού όλη τη Θεία Κοινωνία. Η αδελφή του λεπρού έμεινε άναυδη, βλέποντας τον Άγιο και ταυτόχρονα τον αποκάλεσε τρελό. Η απάντηση του Αγίου ήταν ότι δεν θα άφηνε τον Κύριό του να πάει χαμένος. Γι' αυτό και ο Άγιος σε μία εικόνα αγιογραφείται να κρατάει στα χέρια του το Άγιο Δισκοπότηρο και την Αγία Λαβίδα. Το χρησιμοποίησε αυτό το παράδειγμα κάποιος Άγιος, θέλοντας να δείξει ότι η Θεία Κοινωνία δεν είναι απλώς άρτος και κρασί, αλλά σώμα και αίμα Χριστού, και ότι δεν υπάρχει λόγος να συχαινόμαστε ή να φοβόμαστε μην τυχόν κολλήσουμε κάποια ασθένεια. Πρέπει να πιστέψουμε ότι η Θεία Κοινωνία είναι ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος θυσιάζεται για εμάς σε κάθε Θεία Λειτουργία για να μας εξαγνίσει και να κατακάψει όλα τα αγκάθια της ψυχής μας. Πάντοτε στην παραμονή του Αγίου Παντελεήμονος, ο Άγιος Νικόλαος ο Πλανάς τελούσε αγρυπνία στον Ιερό Ναό του στον Ηλισσό. Μία χρονιά όμως ήταν άρρωστος με υψηλό πυρετό. Οι δικοί του τον απέτρεπαν να πάει για την αγρυπνία. Εκείνος φλεγόταν από αγάπη προς τον Άγιο και πήγε. Όμως έλεγε αργότερα τη νύχτα, μετά τη λυτή, ακούμπησε εξαντλημένος από τον πυρετό στην άκρη της Αγίας Τράπεζας και βλέπει εμπρός του τον Άγιο και του λέει: «Πιέ το, Πάτερ μου, να γίνεις καλά», αφού του έδωσε ένα μικρό ποτήρι γεμάτο φάρμακο. Το πήρε, το ήπιε, έφυγε ο πυρετός και έγινε καλά και έλεγε: «Επί μίαν εβδομάδα είχα τη γλύκα στο λάριγκά μου. Το θεώρησα αμαρτία και αγνωμοσύνη να μην το υπώ». Όταν κάποτε διώχθηκε ο Άγιος Νικόλαος ο Πλανάς από τον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονος που επιβημέρευε, έκλαιγε στον ερημικό δρόμο, ενώ βάδιζε προς το σπιτάκι του. Ξαφνικά ένας φωτεινότατος νέος με γλυκή χαμόγελο παρουσιάστηκε και το ρώτησε για ποια αιτία ήταν στενοχωρημένος. Εκείνος απλός και ταπεινός όπως ήταν, σαν ένα παιδί του είπε τον πόνο του. Τότε ο θείος νεανίας τον παρηγόρησε: «Μη στενοχωριέσαι, εγώ θα είμαι πάντοτε κοντά σου». Και λέγοντας αυτά έγινε άφηνος. Τότε ο Άγιος Ιερέας κατάλαβε ότι συνομιλούσε με τον ίδιο τον Άγιο Παντελεήμονο. Τη Σαρακοστή του 1966, ο καθηγητής δογματικής της Θεολογικής Αθηνών Ιωάννης Καρμύρης αναφέρθηκε στον αρχιλιστή της Αττικής τον Ταβέλη, που ίσως ήταν και ο τελευταίος λίσταρχος στο χώρο μας και για τη θαυμαστή εξομολόγησή του στον Άγιο. Ο Παπα-Νικόλας ο Πλανάς στην εποχή του λειτουργούσε σε 2-3 εκκλησάκια. Ο προφήτης Ελισσαίος ήταν πολύ αγαπητό. Φαίνεται πως η τελευταία εκκλησία που έκλεινε την πόρτα για να μείνουν μόνο οι Άγιοι στα εικονοστάσια τους ήταν του προφήτη Ελισσαίου. Ο Παπα-Νικόλας συντρόφευε τους Αγίους με τις προσευχές του, μέχρι να πέσει η βαθιά νύχτα. Έτσι ένα απόβραδο, αφού άναψε την κανδύλα της παρακαταθήκης και ενώ ακόμη δεν είχε δρασκελίσει την βορεινή πόρτα του Ιερού Βήματος, βλέπει να ανοίγει η μικρή πόρτα της εκκλησίας, να κλείνει βεβαιασμένα και ο αρχιλιστής Νταβέλης, αρματωμένος σαν αστακούδι, να αμπαρώνει την πόρτα με σύρτες και με μάνταλα. Ο παπάς μαρμάρωσε, κοντασάνενε και ο νους του ήρθε σε μεγάλη αμηχανία. Οι λογισμοί του είπαν: «Θα νομίζει ο καημένος πως οι άνθρωποι που με πλησιάζουν μου αφήνουν χρήματα και θα έρθει να με ληστέψει. Κύριε, το τέλος μου εγγίζει, μη επιτρέψεις να θορυβηθεί η ψυχή μου». Ο ληστής ξαρματώθηκε, άφησε την πανοπλία του στα στασίδια και με βαριά βήματα προχώρησε στον ξαφιασμένο παπά. «Παπα-Νικόλα, ήρθα να εξομολογηθώ, να ξεχρηματιστώ. Φόρεσε το πετραχύλι σου». Γονάτισε στο πετραχύλι ο κατάδικος
και είπε κάθε ανεσχυντία της νύχτας και της μέρας, τους θανάτους, τις ληστείες και τις βιαιότητες. Όσιος άκουγε το ληστή χωρίς να αποδοκιμάζει την πόρωση της ψυχής του, μόνον του είπε, «Όλα αυτά θα σου τα συγχωρέσει ο Θεός. Αν όμως η πολιτεία σε συλλάβει, με τους δικούς της νόμους δεν ξέρω τι θα κάνει». Και του διάβασε τη συγχωρητική ευχή. Ο ληστής ασπάστηκε το πετραχύλι και τη διαξιά του, τις αγίες εικόνες, φόρεσε τα άρματά του και έφυγε μέσα στο σκοτάδι της νύχτας. Όσιος ξημέρωσε στην εικόνα του Χριστού, ζητώντας την άφεση και τη συγχώρηση του ληστού Νταβέλη. Μια τελευταία μαρτυρία του Αγίου Πατρός Φιλοθέου του Ζερβάκου έγραφε. «Ας μιμηθόμεν και εμείς αγαπητοί, κατά το δυνατόν την ταπείνωση του Αγίου Παπανικόλα, δια να επιβλέψει και εισημάς ο Κύριος και να μας υψώσει. Ας μιμηθόμεν την πραότητα αυτού, δια να αναπαυθεί και εις τας ειδικάς μας καρδίας το πνεύμα του Κυρίου. Ας μιμηθόμεν την εκείνου υπομονή, ή να εν τη υπομονή ημών κτισόμεθα τας ψυχάς ημών, και ούτω κληρονομήσομεν την ουράνιον και αιώνιον βασιλείαν του Θεού. Εις γέννητο πάντας επιτυχήν, ελέη και εκτιρμής, χάριτη και φιλανθρωπία του Κυρίου και Θεού και σωτήρωση ημών Ιησού Χριστού και διαπρεσβειών της Παναχράντου Μητρός αυτού και πάντων των Αγίων. Αμήν».